Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Κώστα Μπάρλα, ο οποίος έχει την καταγωγή του από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και μας ακούει από την Μελβούρνη, στην οποία και θα πάμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαι μια χαρά, καλημέρα σε όλους και στην οικογένειά μου και στους φίλους μου και στους συνδημότες μου. Με χαρά σας ακούω. Μας ακούτε μέσω του διαδικτύου και φαίνεται ότι στη σημερινή συζήτηση κάτι σας προκάλεσε το ενδιαφέρον, σας προκάλεσε και διαφορετικά, γι' αυτό το λόγο και ζητήσατε να παρέμβετε, και με χαρά σας αφήνω και να παρέμβετε, κύριε Μπάρλα, παρακαλώ. Θέλω καταρχήν να πω δύο κουβέντες. Είμαι στον κατασκευαστικό κλάδο 41 χρόνια, στην Αυστραλία από 16 ετών, 15 χρόνια στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο Κρήτης, διαμένοντας στο Καστέλι Παιδιάδος, και τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν είμαι ξανά στη Μελβούρνη Αυστραλίας, εφόσον ό,τι δραστηριοποιήσεις είχα κάνει, είχα στήσει στο Ηράκλειο, με την κρίση κλείσανε όλα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το οργανόγραμμα σε οτιδήποτε εργοτάξιο. Αυτή τη στιγμή παρέχω τις γνώσεις μου σε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες, την Βικτόρια της Αυστραλίας, που χτίζει 1.240 σπίτια το χρόνο, επειδή έχω μία τέτοια εμπειρία όσον αφορά την κατασκευή του στρατογεωργικού προγραμμάτου. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν και την περιφέρεια, αλλά και τον Δήμο και τους Δήμους που εμπλέκονται σε όλη αυτή την κατάσταση, στο να μπουν οι οικισμοί. Πώς χτιστήκαν, βρε παιδιά, αυτοί οι οικισμοί τώρα? Οι οικίσκοι, εννοείται, αυτά τα προκάτω. Ναι. Οι καταβλισμοί, θα έλεγα εγώ, γιατί περί καταβλισμών πρόκειται, που βάζουν πάνω αυτούς τους μεταφερόμενους οικίσκους. Πώς χτιστήκανε, πώς έγινε αυτή η υποδομή, με γεννήτριες? Δεν προνόησε κανένας να ζητήσει από τη ΔΕΗ μια σύνδεση ρεύματος προσωρινή? Εδώ στην Ελλάδα, όταν χτίζαμε οικοδομές, το πρώτο πράγμα που ζητούσα εγώ τουλάχιστον είναι να έχω μια προσωρινή σύνδεση ΔΕΗ. Είναι δυνατόν να διαβάζω σε διάφορα blogs από το φίλο μου τον Παύλο του Βαρδουλάκη να λέει ότι δεν, και να το αναφέρει ο Δήμαρχος, ότι δεν ήξερε τίποτα ο Παύλος Βαρδουλάκης όταν ζήτησε να γίνει η σύνδεση με τη ΔΕΗ ή η οικιστική? Πώς θα περάσουν αυτοί οι άνθρωποι το χειμώνα? Πώς θα περάσουν αυτές τις μέρες? Έχει καθίσει κανένας μαζί τους το βράδυ? Ξέρουνε, οι πιο πολλοί ξέρουν τι κρύο κάνει στην περιοχή αυτόν τον καιρό. Είναι δυνατόν μετά από 2-3 μήνες ακόμη να λέμε ότι δεν έχουν συνδεθεί κάποιοι οικισμοί? Βεβαίως μεγάλο το έργο των δημάρχων, αλλά και πιο μεγαλύτερο το έργο, η εθελοντική εργασία των φίλων μου που όποτε έρχομαι στην Ελλάδα, στο Καστέλι, πίνω ρεκές μαζί τους και τους χαιρετώ. Να μην ονοματίσω ανθρώπους. Μεγάλη προσπάθεια στην εθελοντική, στο εθελοντικό κομμάτι. Φαντάζομαι, κύριε Μπάρλα, ότι θέλετε να πείτε ότι από την πλευρά των Δήμων θα έπρεπε να έχουν κινηθεί διαφορετικά, από τη στιγμή που ακόμα και αν αυτοί είχαν ένα πολύ μεγάλο φόρτο, αν θέλετε, ευθυνών για το τι γίνεται και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε παρακάτω, είναι η στέγα, η συζήτηση και όλα τα υπόλοιπα, ότι θα υπήρχαν οι τεχνοκράτες οι οποίοι θα διατηρούσαν την ψυχραιμία τους και θα έλεγαν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, 1, 2, 3, 4, 5 που πρέπει να γίνουν για να έχουμε αυτό και να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Ακριβώς αυτό. Και από ό,τι θυμάμαι, από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος ο Φραγκάκης πήγε στην περιφέρεια και ζήτησε βοήθεια. Ποια είναι η βοήθεια που έδωσε? Δεν πήρε ανθρώπους επιστήμονες που είναι στα οργανογράμματα, που γνωρίζουν από τέτοια έργα, και να τους μετατάξει να πάνε στην περιοχή και να πούνε οκ, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 βήματα με αυτή τη σειρά. Ποια βοήθεια δηλαδή δώσανε στο Δήμαρχο για να κάνει όλη αυτή την προσπάθεια? Χρήματα? Ναι, και σας στηρίζουμε, να σας στηρίζουμε αγκαλίτσες και φυλάκια και φωτογραφίες για ψήφους. Άκουσα πάλι σήμερα, και αυτό είναι που μου τίναξε τα λαμπάκια στον αέρα, ότι τα λέω έτσι τώρα γιατί έχω αγανακτήσει, ότι η ενημέρωση που κάνανε οι συντοπίτες μου στην Επιτροπή στην Αθήνα κάπου, και στα κυβερνητικά κλιμάκια, Υποθέσεων της Βουλής, ναι, ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα, και ότι οι κριτικοί βουλευτές το ξέρανε, οι Θρακιώτες δηλαδή δεν το ξέρανε? Δηλαδή όταν εμείς ψηφίζουμε κριτικό ή Θρακιώτη ή Επτανήσιο,
δεν ψηφίζουμε για να δούμε ποιοι θα είναι αυτή η διοίκηση της πατρίδας μας για το κοινό καλό όλων μας. Τι πάει να πει να πούμε ακόμη τώρα μετά από τρεις μήνες ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιοι έχουν ευθύνες. Οι ευθύνες έχουν αυτοί που έχουν, αυτοί κάποιοι έχουν όνομα τεπώνυμο. Ας βγει ο υπεύθυνος του Δήμου και να κατονομάσει. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι υπεύθυνος αλλά ανεύθυνος. Αν ο κανένας. Η κοινή λογική αυτό λέει, κύριε Μπάρλα, ότι από τη στιγμή που είσαι μέλος του Κοινοβουλίου οφείλεις να γνωρίζεις ενδεχόμενα σε κάποιες λεπτομέρειες να πηγαίνουν πίσω πράγματα και να μην τα γνωρίζεις εάν κινούνται πράγματα, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν κινούνται και πράγματα και είναι στάσιμη κατάσταση, και αφού είναι στάσιμη κατάσταση νομίζω ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν άπαντες. Είναι μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τελεία. Είχαν δίκιο και οι άνθρωποι που το λέγανε. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Δουλγεράκη, καταλαβαίνω ότι μέσα σε αυτή την οικονομική δίνη που περνάει η πατρίδα μας από το 2010 με την προδοσία των πολιτικών, δεν θα πάω παραπέρα, και με όλη αυτή το κλείσιμο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του COVID, ότι τα οικονομικά είναι στενά. Το καταλαβαίνω. Ας κόψουν από τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Ας κόψουν από τις 6.000 ΜΚΟ, οι οποίες είναι της Ελλάδος, δεν μιλάω για Ισραήλ και όλες αυτές οι άλλες, τα ΜΚΟ που δέχονται τους παρανόμους εισβολέους στην Ελλάδα, δεν μιλάω για αυτές ΜΚΟ. 6.000 ΜΚΟ χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος. Ακόμη χρηματοδοτεί ΜΚΟ που πηγαίνει στη Σομαλία να μάθει τους Σομαλούς πώς να φυτεύουν ντομάτα. Να κόψουν από εκεί τα χρήματα και να τα βρουν για να δώσουν στους πληγέντες των σεισμών στην περιοχή. Και όχι μόνο στην περιοχή, και τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από φωτιές ή από οποιαδήποτε άλλη καταστροφή. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Δεν έχουν καμία δικαιολογία. Καμία. Μηδέν. Πώς θα το αντιμετωπίζατε στην Αυστραλία αυτό εδώ το θέμα? Όταν υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο και όταν οι νόμοι τηρούνται, δικαιούται ο πολίτης, όταν τηρείται η νομοθεσία από τους πολιτικούς εν πρώτης και από τους πολίτες μετέπειτα, που κάθε πολίτης στην Αυστραλία είναι αθώος ώστε να αποδειχθεί ένοχος. Απέναντι στην άρση είναι ακριβώς το αντίθετο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως έγιναν πριν ένα μήνα που είχαμε κάποιες πολύ μεγάλες καταστροφές, ήταν περίπου 7.000 σπίτια χωρίς ρεύμα λόγω αέριτων και διαφόρων, μέσα σε μία εβδομάδα αποκαταστάθηκαν τα πάντα. Οι άνθρωποι τους πήρε το κράτος και τους πήγε και έμειναν στα ξενοδοχεία πληρωμένα. Δεν υπήρχε αυτό το χάλι που βλέπουμε εκεί που πηγαίνουν εθελοντικά, ξαναλέω, και μαγειρεύουν και σιτίζουν τον κόσμο κτλ. Είναι τελείως καμία σχέση το ένα κράτος με το άλλο. Θα μου πει κάποιος ότι η Αυστραλία είναι μια νέα χώρα 200 τόσο ετών, είναι πλούσια. Η Ελλάδα είναι παλιά χώρα, μεγάλη χώρα, έχει παλαιάνθρωπους. Και ναι, οι παλαιάνθρωποι ανθίζουν τελευταία και έχει τα προβλήματά της. Τα καταλαβαίνω. Όλα όμως λύνονται με μια πολύ καλή θέληση. Και γιατί λύνονται? Διότι οι ίδιοι πολιτικοί που είναι μέσα στη Βουλή, όλοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Έχουν ζήσει στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Αγγλία, όπου έχουν σπουδάσει. Δεν είδαν, ρε παιδί μου, κάτι καλό εκεί να το εισάγουν στην Ελλάδα, το φέρουν στην Ελλάδα? Ούτως ώστε όλα αυτά τα τελευταία 40 χρόνια να έχουμε μια πολύ καλύτερη οργάνωση από ό,τι έχουμε τώρα. Δεν είδαν τίποτα καλό. Όλα ήταν πιο άχρηστα εκεί και έτσι έχουμε αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να σας πω κάτι, σας εύχομαι να περάσετε όμορφα Χριστούγεννα, να είναι καλά η οικογένειά σας εδώ με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δείχνετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι αυτό το οποίο κάνουμε πραγματικά εμάς μας τιμάει, αλλά ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Γιατί δεν έχουμε σκοπιμότητες πίσω από αυτά τα οποία κάνουμε και πίσω από αυτά τα οποία λέμε, και είναι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση και το μεγαλύτερο δώρο το οποίο θα μπορούσατε να μας κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας από τη Μελβούρνη, κύριε Μπάρλα. Εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας έτσι όπως το κάνετε, να λέτε τη γνώμη σας καθαρά, να την ακούει ο ακροατής,
και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις, για τις διακοπές σας και για το break, το σταμάτημα το οποίο θα κάνετε αυτές τις μέρες. Πάντα στη διάθεσή σας. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.